συνέντευξη τύπου με τον Ευρωβουλευτή και πλέον υποψήφιό μας για, για την αρχηγία του νέου ελληνικού φορέα, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει περάσει περιπέτειες, οι οποίες είχαν ένα τεράστιο κόστος για την παράδοξή μας και πλέον είναι αναγκαίο, απολύτως αναγκαίο, να προχωρήσουμε στην ίδρυση και στο ιδρυτικό συνέδριο μετά την εκλογή του αρχηγού του νέου ελληνικού φορέα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, οργανωτικά, εμείς υποδεχόμαστε με χαρά όλους τους υποψηφίους μας, τους οποίους σεβόμαστε και τους δίνουμε βήμα για να αναπτύξουν τη στρατηγική τους για την χώρα κυρίως, αλλά και για τον χώρο. Η ανασύσταση της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης είναι απολύτως αναγκαία, διότι όποτε η Δημοκρατική Παράταξη είχε μικρά ποσοστά, η χώρα είχε και περνούσε περιπέτειες. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, καλωσορίζω τον Νίκο Ανδρουλάκη, έναν νέο πολιτικό, άφαρτο, αταλάντευτα ευρωπαϊστή, ο οποίος κινείται στον πολιτικό του λόγο μακριά από δημαγωγίες και τον οποίο σήμερα θα ακούσουμε το σχέδιό του για την χώρα και για την παράταξη. Σας καλωσορίζω, Νίκο. Στο πολύ προσωπικό μας και καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα από την Κασκοτιά θα πάμε αργότερα στη Φλόριντα. Προσπάθεια μου να πω σε όσα γίνεται περισσότερα μέρη της Ελλάδας, να συζητήσουμε τους πολίτες, τα μέλη μας, τους φίλους μας. Γιατί το κρίσιμο αυτής της προσπάθειας είναι όχι μόνο να μας ακούσετε, αλλά να ακούσουμε κι εμείς και να μπορέσουμε μετά την εκλογή ηγεσίας να πάμε σε ένα ιδρυτικό συνέδριο, να ενωθεί η παράταξή μας θεσμικά και να κάνουμε μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή που εγώ δήλωσα υποψηφιότητα, διότι πιστεύω ότι πρέπει να βασιστεί στην ενότητα, αλλά πάνω απ' όλα στην ανανέωση. Και όταν λέω ανανέωση, δεν εννοώ μόνο ηλικιακά, εννοώ σε επίπεδο κουλτούρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας νέος είναι και άλλοι είναι νέοι, αλλά είναι φορείς των χειρότερων πρακτικών των προηγούμενων δεκαετιών, της δημαγωγίας και του πελατικού κράτους, των δύο κύριων στοιχείων που χρεοκόπησαν την πατρίδα μας το 2009. Αν λοιπόν ένα νέο πολιτικό σύστημα δεν φέρει την αξιοκρατία, δεν φέρει μια κοινωνία πολλών ευκαιριών για τους ανθρώπους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, δεν φέρει ένα σεβασμό στους θεσμούς, δεν φέρει τη λειτουργία μιας όρημης δημοκρατίας και συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που βρισκόμαστε σήμερα, η εκτίμησή μου είναι ότι η χώρα μας αργά ή γρήγορα, μέσα από τη σύγκρουση, τη συντήρηση του εθνολογισμού, απλά θα οδηγηθεί σε μια περιπέτεια. Και θα μου πείτε, μα ήδη δεν περνάμε μια περιπέτεια. Βεβαίως περνάμε μια περιπέτεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τα πράγματα μέσα από την αδυναμία του πολιτικού συστήματος, μέσα από την αστάθεια που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις συγκρούσεις αντιευρωπαϊστών, των λαϊκισμών, των προοδευτικών που θέλουν περισσότερη πολιτική ενοποίηση. Δεν σημαίνει ότι αυτή δεν μπορεί να κλιμακωθεί. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάνουμε δεν είναι μόνο παραταξιακή, είναι εθνική και στόχο έχει να αξιοποιήσουμε το ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό μέρος του κόσμου, είναι όμως η πιο σταθερή χώρα της ευρύτερης περιοχής και πρέπει να ξανακάνουμε τη χώρα μας δυνατή. Και δυνατή χώρα είναι η χώρα που ευημερεί ο λαός της και όχι η χώρα που τα νέα και μορφωμένα παιδιά οδηγούνται στο εξωτερικό και όχι η χώρα που οποιαδήποτε δύναμη της οικονομίας και παραγωγή πλούτου οδηγείται στα χέρια των λίγων. Δεν έχει ανάγκη η χώρα μας και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας μας. Το μέλλον της χώρας μας είναι να φτιάξουμε ένα κράτος για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Ένα κράτος το οποίο θα νιώθει ο πολίτης ότι πληρώνει φόρους και έχει σοβαρές υπηρεσίες. Ένα κράτος το οποίο θα είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αξιοποιήσει την πολιτική ενοποίηση και μέσα αυτό θα αποκτήσει και τη χαμένη του γεωπολιτική ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά που λέμε. Νομίζετε ότι η κατάσταση με την κρίση τώρα που συνεχίζεται είναι αναστρέψιμη? Εννοείται για τη χώρα. Για τη χώρα, ναι, για τη χώρα. Η κατάσταση ήταν αναστρέψιμη σε πάρα πολλές στιγμές αυτής της κρίσης. Διότι υπήρχαν ευκαιρίες τις οποίες όμως μαζεύαμε τους κόπους του ελληνικού λαού για το πολιτικό σύστημα που σε κάνει το 2015 ως κακιά κατσίκα, τους έριξε και χάθηκαν. Δηλαδή η οικονομία το 2014-2015 πήγε να κάνει μια στροφή. Και το 2015 ήταν δημοσιονομικά καταστροφή του Βαρουφάκη και είχε τεράστια ζημιά
στην πατρίδα μας και αν σήμερα γυρώνουμε περισσότερους φόρους, πρέπει να ξέρουμε τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Εάν σήμερα έχουμε πώληση σε αξίες 3% των κόκκινων δανείων σε ξένα hedge funds, πρέπει να θυμηθούμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε για συσάφεια. Σήμερα έχουμε ηλεκτρικούς πληστηριασμούς. Δηλαδή τα πράγματα μέσα από μια στρατηγική συνωμοσιολογίας και λαϊκισμού οδηγήθηκαν σε χειρότερα επίπεδα από αυτά που ήταν προηγουμένως. Και δεν λέω ότι δεν κάναμε και εμείς λάθη. Προφανέστατα, ένα μεγάλο κόμμα που κυβερνά χρόνια κάνει λάθη. Αλλά προηγουμένως κάναμε και πολλά σωστά πράγματα. Τις υποδομές, το κοινωνικό κράτος, την ευρωπαϊκή προοπτική, την κοινωνική κινητικότητα. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι σωστό να γίνεται. Και αυτό φορά και τη δεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία σε καμία μεγάλη μετάρρυθμιση όλα τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση δεν έβαλε πλάτη. Η αριστερά το ίδιο. Άρα πρέπει να πάρουμε τις καλές στιγμές του χθες, να πετάξουμε τις κακές στιγμές στην όχθη του παλιού, όλα αυτά που στιγμάτισαν το πλήρωσαν το λαό, την παράταξη, και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και το βήμα παρακάτω θα έχουμε σε βαθμό στην ιστορία, αλλά πάνω απ' όλα κοιτώντας στο μέλλον. Και το μέλλον είναι να νιώσουν οι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι και το μέλλον της πατρίδας, ότι έχουν τύχει να σταθούν όρθιοι στη χώρα μας και όχι να φεύγουν στο εξωτερικό. Και θέλω να σου δώσω μόνο απλό παράδειγμα. Γιατί λέτε, τελειώσαν τα δύσκολα. Είναι μια ερώτηση. Μα μια χώρα που ήταν 8,3 εκατομμύρια το 1960 και το 2060 με τις έρευνες πάει στους 8,5 εκατομμύρια, δηλαδή διαφορά 200.000 100 χρόνια, δεν είναι βιώσιμο μοντέλο. Γερασμένη κοινωνία, με χαμηλό πληθυσμό, με υψηλή ανεργία, υψηλά χρέη, λοιπόν, αν δεν κάνουμε κάτι, αυτό το μοντέλο είναι μοντέλο μιας αποτυχημένης χώρας. Εγώ πιστεύω, αν το πολιτικό σύστημα σοβαρευτεί και έχουμε μια προοδευτική, αν θέλετε, χρειά στο πρόγραμμα που θα δημιουργήσουν οι επόμενες κυβερνήσεις, άρα να είναι δίκαιο προς τους αδύναμους, εγώ εκτιμώ ότι η χώρα μπορεί να τα πει, διότι η χώρα έχει πλεονεκτήματα. Και ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ο μορφωμένος λαός. Η θέση της, ότι έχει ανταγωνιστική παραγωγική βάση, αν εμείς την οργάνωση όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι το θέμα του αγροτικού τομέα, όπως είναι το ζήτημα της ενέργειας, που μπορεί να είναι ενεργειακός πόνος. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και τα εκμεταλλευτούμε, θα οργανώσουμε και να πάμε σε μια καλύτερη μέρα.